Ονομάζεται Ηλέκτρα και είναι το πρώτο ηλεκτροκίνητο αγωνιστικό μονοθέσιο αυτοκίνητο στη Βόρεια Ελλάδα που κατασκεύασαν οι φοιτητές των τμήματων μηχανολόγων μηχανικών, μηχανικών υπολογιστών και ηλεκτρολόγων μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Η ιδέα γεννήθηκε πριν από χρόνια και υλοποιήθηκε μετά από σκληρή δουλειά των φιλόδοξων νέων που, υπερήφανοι και δικαιωμένοι για το αποτέλεσμα, παρουσίασαν στο κοινό το επίτευγμά τους. Θεωρούμε ότι μέσα από αυτήν την εμπειρία, την εξαιρετική εμπειρία για τα παιδιά, γίνονται καλύτεροι μηχανικοί, γίνονται καλύτεροι επιστήμονες, είναι έτοιμοι να αντιμετωπίσουν τις οποιασδήποτε προκλήσεις. Και χαιρόμαστε κάθε φορά που οι δικοί μας οι απόφοιτοι γίνονται δεκτοί στα καλύτερα πανεπιστήμια, γίνονται δεκτοί στις εταιρείες όλου του κόσμου ή στείνουν τις δικές τους δουλειές. Η ομάδα έχει λάβει μέρος σε πολλές διεθνείς διοργανώσεις με πανεπιστήμια από όλο τον κόσμο, με τις διακρίσεις να διαδέχονται η μία την άλλη. Μια ομάδα άριστων και αποφασισμένων φοιτητών της Πολυτεχνικής Σχολής, Τμήματος Ηλεκτρολόγων, Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, με όραμα, γνώση, θέληση και επιμονή, κατάφερε να προτείνει, να σχεδιάσει, να κατασκευάσει, να διαγωνιστεί στην Ευρώπη, να βραβευτεί και να παρουσιάσει ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο, ένα αυτοκίνητο αγώνων. Έτσι το όνειρο έγινε πραγματικότητα. Υποκλίνουμε στους φοιτητές μας, στους επιβλέποντες και στους πολυάριθμους χορηγούς, κυρίως εσάς, σε αυτούς. Χορηγούς της ομάδας για όλες τις επιτυχίες που αναδεικνύουν τη σχολή διεθνώς και προάγουν την εξωστρέφειά μας. Για αξιέπαινες προσπάθειες που αποδεικνύουν την ικανότητα των Ελλήνων φοιτητών να προσπερνούν δυσκολίες και να διαπρέπουν, έκανε λόγο ο υπεύθυνος καθηγητής της ομάδας, Χρήστος Μαδεμλής. Ξέρει πως θα μπορέσει να κάνει περήφανο το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και να προβάλλει διεθνώς τα ελληνικά πανεπιστήμια και γενικότερα την Ελλάδα, ακόμη και εν μέσω της πολύ δύσκολης οικονομικής συγκυρίας που όλοι βιώνουμε. Στόχος των φοιτητών, η προώθηση της ηλεκτροκίνησης στην ελληνική κοινωνία, της οποίας ένθερμος υποστηρικτής είναι ο Δήμαρχος Θεσσαλονικής. Ο τελικός στόχος είναι και τα αυτοκίνητα όλα του Δήμου, τα οποία είναι καμιά 500 συνολικά, να είναι όλα ηλεκτρικά, και επιπλέον και με αφορμή και την όλη την ιστορία της ταλαιπωρίας των δραστικών συγκοινωνιών, να αποκατασταθεί η Θεσσαλονίκη, να είναι η πόλη που θα αποκτήσει ηλεκτρικά αυτοκίνητα στις δυτικές συγκοινωνίες. Από Δευτέρα έχουμε επισκέψεις από ενδιαφερόμενους επενδυτές, από την Αμερική κυρίως, και θα δούμε πώς θα μπορέσετε ίσως να παρουσιάσετε την ιδέα αυτή και πώς μπορεί αυτή να εξελιχθεί. Σε αυτήν την προσπάθεια, τους φοιτητές στήριξε οικονομικά το Πανεπιστήμιο, αλλά κυρίως ιδιωτικές χορηγίες, παρακινώντας τους έτσι να θέσουν νέους φιλόδοξους στόχους.